ήταν η πλώρη μας καθώς των φορτηγών οι πλώρες, γιωμάτη πράματα παλιά που εμμύριζαν βαριά. Με ένα τραπέζι ξύλινο στη μέση, λερωμένο και σκαλισμένο σε πολλές μεριές με το σουγιά. Είχε δεξιά και αριστερά απάνω τον αστάλο τα ξύλινα κρεβάτια μας στα πλάγια κολλητά, που έμοιαζαν μέσα στο θαμπόν ανάλαφρο σκοτάδι φέρετρα που ξεχάστηκαν και μείναν ανοιχτά. Σε μια γωνιά το αρμάρι μας, απ' έξω στολισμένο με ζωγραφιές χρωματιστές από περιοδικό ή γαλλικές φωτογραφίες σε σχρές που παρασταίνουν το αμάρτημα της Ιδονής, το προπατορικό. Πάντα βασίλευε σιγή θανατερή εκεί μέσα και περπατούσαμε όλοι μας στις μύτες των ποδιών. Κι ήταν στιγμές που νόμιζες πως άκουες να χτυπούνε σαν το ρολόι μες στη σιγή οι χτύποι των καρδιών. Και κόβε μόνο τη σιγή ο χτύπος της καμπάνας που απάνω στο καμπούνι αργά χτυπούσε των ωρών το πέρασμα με ένα βαρύ μα λυπημένο ήχο που πνίγονταν μες στη βοή του αγέρα ή των νερών. Τις Κυριακές, σαν είχανε δουλειά μονάχα οι βάρδιες, σ' αυτήν εμαζευόμαστε και ανάβαμε φωτιά. Και ή εσχρές σιγά για τις γυναίκες λέγαμε ιστορίες, ή το φαΐ μας παίζαμε με πείσμα στα χαρτιά. Στην πλώρη αυτή κατάστρεψα τον ήρεμο εαυτό μου και σκότωσα την τρυφερή παιδιάτικη ψυχή. Όμως ποτέ δεν μ' άφησε το επίμονο όνειρό μου και πάντα η θάλασσα πολλά μου λέει όταν αχεί.